το όνομά σας θέλω και την ιδιότητα. Μαρία Πλαστήρα Βαλκάνου λέγομαι, είμαι φιλόλογος, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο τμήμα φιλολογίας. Τι βλέπουμε σήμερα εδώ, ένα πολύ ιδιαίτερο project. Βλέπετε ένα ιδιαίτερο project που ήταν η συνέχεια ενός βιβλίου, μιας έκδοσης, στην ουσία γραμμάτων που συνδέονται με πρόσωπα της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία των εραστών της Καζαβιάνκα είναι γνωστή στους Θεσσαλονικείς. Η Ευρωπούλα προστάθηκε τον Χριστιανό, ο Σπύρος Αλιβέρτης και η Αλίνη Φερνάντες Διάς, που κλέφτηκαν, παντρεύτηκαν και επέστρεψαν στην πόλη όπου έζησαν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτό ήταν κάτι που το ξέραμε. Αλλά τι είχε αγαθεί ήταν στα χέρια μου πριν μερικά χρόνια. Τα γράμματα που έστελνε ο Σπύρος εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1913-1914, στον φίλο του, τον Δημήτρη Πιόνι, τον αρχιτέκτο, τον ζωγράφο, τον ξέρουμε, τον πειραματικό της Θεσσαλονίκης, από τη διαμόρφωση των δρόμων γύρω από την Ακρόπολη, τι ήταν σε στρατιώτες και ανέπτυξαν φιλία. Στέλνει λοιπόν ο Σπύρος γράμματα στον Δημήτρη Πικιόνι και στα γράμματα αυτά μιλάει και για την αγάπη του και μιλάει και για το σχέδιο της απαγωγής. Αυτό ήταν το βιβλίο κυκλοφορεί της εκδόσης του University Studio Press και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 22. Αυτό ήταν το ένα βήμα να σκεφτούμε στην ομάδα τι σημαίνει επικοινωνία με χειρόγραφα μηνύματα. Τότε σήμαινε πολλά. Υπήρχε πάντα, έπρεπε να είσαι γράμματος για να γράψεις, εντάξει, αλλά οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα. Σήμερα έχουμε περάσει σε μία άλλη πραγματικότητα. Κανένα δεν επικοινωνεί με χειρόγραφα μηνύματα, όλο τον υπολογιστή. Ξεχάσουμε και να πιάνουμε το μολύβι και να γράφουμε. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μία δράση κάτι σαν πείραμα. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος αν του ζητούσες να γράψει ένα χειρόγραφο μήνυμα. Περνά ο κόσμος εδώ, την έκθεση και ανταποκρίνεται. Όχι όλοι, αλλά πολλοί ανταποκρίνονται. Υπάρχει ιστορία την οποία μέσω ενός QR code μπορεί να την ακούσουν σε podcast και στη συνέχεια του ζητάμε να γράψουν ό,τι θέλουν σε μία μικρή κάρτα που αρχίζει με το «Ήθελα να σου πω». Καταθέτει σκέψεις, ευχές, συναισθήματα, καμιά φορά και έτσι, αστεία μηνύματα, αλλά πάντως γράφουν, μπαίνουν στη διαδικασία. Η δράση σκεφτόμαστε να συνεχιστεί τον Οκτώβρη στην Κάζα Μπιάνκα. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια βιομετρική ξανάγηση εκεί και να διαβάσουμε αυτά τα μηνύματα στο πλαίσιο μιας διάδρασης με το κοινό, καθώς και τα γράμματα που θα κάνουμε μια έκκληση σε όσους θέλουν να γράψουν και να μας τα στείλουν. Και να ρωτήσω, θέλω, διαβάζουμε τώρα κάποια από τα γράμματα που έγραψαν όσοι πέρασαν από εδώ πέρα. Κάποιοι πραγματικά κάνουν καταθέσεις ψυχής, δεν γράφουν απλά κάτι που σκέφτονται εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Και αυτό που πρέπει κανείς λιγάκι να προβληματιστεί το σήμερα είναι ότι η διαδικασία του να πάρεις το μολύβι για να γράψεις είναι πολύ πιο σημαντική και πιο βαθιά από ότι το να γράψει ένα μήνυμα στον υπολογιστή και ιδιαίτερα το σήμερα που όλα είναι κονσέρβα, όλα είναι τυποποιημένα. Δηλαδή το σ' αγαπώ δεν θα το γράψεις, θα βάλεις μια καρδιά, οι ευχές όλα είναι κονσέρβες. Ενώ τότε υπήρχε μια άλλη επικοινωνία. Η ψυχή κατατίθεται σε ένα γράμμα και αν σκεφτείς αυτό από τη μεριά του αποστολέα, αν σκεφτείς τον παραλήπτη, με πόση αγωνία περίμενε το γράμμα, περίμενε τον ταχυδρόμο να έρθει και μετά η αγωνία το να το ανοίξεις. Όλη αυτή η τελετουργία έχει εκλείψει. Δεν θέλω να φανώ ότι πάμε να γυρίσουμε πίσω, απλώς λιγάκι να προβληματιστούμε
την διαφορετικότητα των δύο μέσων και το ποιο τελικά είναι το πιο ανθρώπινο, ποιο μας βοηθάει να επικοινωνούμε καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλετε να περάσετε το μήνυμα ότι παρότι η επικοινωνία πλέον είναι πάρα πολύ εύκολη και άμεση, χάνει σε κάποια σημεία. Δηλαδή αυτό το συνέστημα του να περιμένεις το γράμμα και να έρχεται εν τέλει και να το ανοίγεις με ανυπομονησία, είναι κάτι που δεν αναπληρώνεται. Είναι κάτι που δεν το βιώνεις πια, αλλά και το, να, και το μήνυμα καθε αυτό. Δηλαδή δεν είναι όλα χρηστικά και δεν είναι όλα μια ανταλλαγή μηνυμάτων επιφανειακών. Όταν μπεις στη διαδικασία να γράψεις ένα γράμμα σε ένα αγαπημένο πρόσωπο, κάθεσαι, το σκέφτεσαι, επειδή είναι κάτι που θα μείνει, μπορεί να είσαι χύμαρος, μπορεί να το σκεφτείς και δεύτερη φορά. Είναι τελείως διαφορετική η όλη διαδικασία. Και τι ακριβώς... Και σε κάνει να σκύψεις λίγο περισσότερο μέσα σου και στους, και στον αποδέκτη. Και τι ακριβώς σας ενέπνευσε για αυτό το project, που είναι διαδραστικό, δεν είναι? Είναι διαδραστικό. Τα γράμματα του Σπύρου και της Αλήν στον Πικιόνι. Ως καταθέσει μιας άλλης εποχής, που όμως εμάς μας βοηθούν στο σήμερα να ακούσουμε αυθεντικές τις φωνές των πρωταγωνιστών μιας ιστορίας. Και αυτό ήταν που με προβλημάτισε πάνω στους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας, που είναι, όπως είπαμε, εικονική. Σας έκαναν εντύπωση αυτά που είδατε να γράφονται? Το περιμένατε? Ναι. Μερικά μηνύματα είναι πραγματικά χαρίς ένα άνοιγμα και ένα ξέσπασμα ψυχής. Άρα είναι... δεν θα έλεγα ανούσιο, αλλά δεν έχουν ενδιαφέρον. Δεν, ο καθένας ανάλογα με την ώρα του και εκφράζεται. Ωραία. Και τα γράμματα της Αλίνα από πότε χρονολογούνται? Τα γράμματα της Αλίνα είναι του 1964. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τον ενσωματωμένα στα γράμματα του Σπύρου προς τον Πικιόνι, ενσωματωμένα έχουμε κάποιες φράσεις που προέρχονται από γράμματα της Αλήν στον Σπύρο. Και λέει, θα ήθελα να σε κάνω κοινωνό της ευτυχίας μου και, και θα ήθελα να σου γράψω από αυτά τα γράμματα, γράφει ο Σπύρος στον φίλο του. Και σε ένα-δύο γράμματα έχει λέξεις, φράσεις από την Αλή, που γράφει στα γαλλικά, ενσωματωμένες στα γράμματά του προς τον Πικιόνι. Η Αλή γράφει στον Πικιόνι το 64, όταν πεθαίνει ο Σπύρος. Πάλι μερικά γράμματα εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, που το βιβλίο φυσικά είναι μεταφρασμένα και σχολιασμένα. Και πραγματικά φαίνεται ότι είναι μια πεπαιδευμένη γυναίκα και κυρίως αποτυπώνεται ως αυτός ο πλούτος των συναισθημάτων που 50 χρόνια και είχε για τον άνθρωπο αυτό, για τον άντρα. Ωραία. Και σκοπός είναι να μεταφερθεί έκθεση και στην Κάζα Πιάνκα, είπατε, τον Οκτώβριο? Ναι. Δεν θα έλεγα έκθεση. Αυτή είναι μια δράση που κάνουμε εδώ. Στην Κάζα Πιάνκα σχεδιάζουμε μια βιωματική ξενάγηση και θα έχουμε και αυτά τα μηνύματα που θα λάβουμε μέχρι το τέλος της έκθεσης από τους ανθρώπους που θα περάσουν και θα δείξουν. Θα κρατηθούν δηλαδή αυτά, θα τα κρατήσετε? Ναι, θα τα κρατήσουμε και θα τα εκθέσουμε κάποιο τρόπο εκεί, σαν ένα έτσι αποτύπωμα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ανθρώπων.